καλησπέρα σας. Για άλλη μια χρονιά σας καλωσορίζουμε στο καθιερωμένο ετήσιο χορό μας, στην κοπηπίδα μας. Να φωνάξω τον πρόεδρό μας, τον κύριο Άννη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ μέλη και φίλοι του συλλόγου μας για να κόψουμε καθιερώμενη Βασιλόπιτα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που μας τιμήσατε και πάλι με την παρουσία σας. Ιδιαίτερως θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά σύλλογο Τερνάου, τον Δίον Τερνάου, Ένωση Πολιτείων και Μικρασιάτων Νόμου Λάρισσας Ιακρίτης και σύλλογος Ελληνικής Κατρίτης. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ καλή χρονιά, γεμάτη με υγεία, ευτυχία και χαρά. Ευχαριστώ πολύ, καλή διασκέδαση. Να φωνάξουμε λίγο το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοσυλλόγου μας για να κόψουμε την πρωτοχρονιά και τη βασιλόπιτά μας. Πάρουμε τη Βασιλόπιτα για να ανεβούν τα χορευτικά μας πάνω. Θα ήθελα με λίγα λόγια να σας αναφέρω κάποιες από τις δράσεις του συλλόγου μας για τη χρονιά που μας πέρασε. Ξεκινάμε με ημερομηνιακή σειρά. Στις 13 Ιανουαρίου τα παιδιά του συλλόγου μας τραγούδησαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα σε μέλη του συλλόγου μας. Στις 14 Φεβρουαρίου ο σύλλογός μας συμμετείχε μαζί με τις χορευτικές μας ομάδες στο φιλανθρωπικό φεστιβάλ Ο Άι Βασίλης άρχισε μια μέρα. Η κοπή πίδας μας πέρσι πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου. Στις 9 Μαρτίου, αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας συμμετείχε στη Λιτανία της Εικόνας των Τεσσαράκων των Μαρτύρων. Στις 10 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε ο αποκριάτικος χορός μας. Την 25η Μαρτίου, ο Σύλλογός μας παρέλασε μαζί με το Σύλλογο Ποντίων Λάρισσας. Στις 19 Μαΐου, συμμετείχαμε στην κατάθεση στεφάνων για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόδου στην πλατεία των Ανισμών των Πατρίδων στο Αβέρο. Στις 23 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόδου μαζί με το Σύλλογο Ποντίων Λάρισσας και το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Λάρισσας στο Χατζηγιάννη Πνευματικό Κέντρο. Στις 16 Ιουνίου συμμετείχαν οι χορευτικές μας ομάδες στο 12ο Παιδικό Εκπαιδευτικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών στην Αλεξάνδρεια από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Στις 23 Ιουνίου, τα μέλη του συλλόγου μας συγκεντρώθηκαν όπως και κάθε χρονιά για την καλοκαιρινή εκδήλωση που κάνουμε με την ελίξανη αφορμή της σχολικής χρονιάς. Την 28 Οκτωβρίου έγινε η παρέλαση μαζί με το Σύλλογο Ποντίων Λάρισσας και στις 24 Δεκεμβρίου κλείσαμε τις δραστηριότητες μας για το 2009 με την χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή μας. Θα ήθελα να σας αναφέρω μόνο κάποιες από τις εκδηλώσεις που έχουμε σκοπό να κάνουμε φέτος, μόνο εκείνες οι οποίες έχουν σίγουρες ημερομηνίες. Και έτσι, την 1η Μαρτίου του 2020 θα κάνουμε το καρναβάλι μας. Σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσετε. Και επίσης στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Μέρα Νίκης, που φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννη Πνευματικό Κέντρο, αλλά στην Πινακοθήκη. Όποιος θέλει να συμμετάσχει, είναι οι πόρτες μας ανοιχτές, μπορούμε να συμμετάσχουμε. Ο Σύλλογός μας συμπληρώνει φέτος 8 χρόνια επίσημα παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής και συνεχίζοντας το έργο του και την προσφορά στην ποντιακή παράδοση, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί τα χορευτικά μας τμήματα επεκτείνονται συνεχώς με την είσοδο νέων μελών, μικρών αλλά και μεγάλων ανθρώπων. Έτσι, φέτος θα παρουσιαστούν χωρί από τις καθιερωμένες χορευτικές ομάδες των μικρών παιδιών και των εφήβων μας, αλλά και από τη νέα ομάδα των ενηλίκων που έχει μόνο μερικούς μήνες. Έχουμε λίγους μήνες, οπότε οποιοδήποτε λάθος δείτε, συγχωρέστε μας. Δεν το κάνουμε καιρό, είμαστε καινούργοι. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Θα υποδεχτούμε πρώτα τους μικρούς μας χορευτές με τον Παμποντιακό χορό Κότς. Ένα θερμό χειροκρότημα.
να υποδεχτούμε την εωσύστατη ομάδα των ενήλικων χορευτών μας. Η ενότητα χορών που θα δούμε έπειτα ξεκινά με τικ μονών από τη Ματσούκα, τικ διπλό και συνεχίζει με τους χορούς Έτερε, Καλό Κορίτσι από την Τραπεζούντα και Σερανίτσα από την Αργυρούπολη. Η νέα μας ομάδα θα μας αποχαιρετήσει με τους Σουρτούγουζους. Thank you.
Ελπίζω όμως να σας αρέσει.
Τζακέ. Thank you.
να είστε σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδάκια του χορευτικού μας που κάνουν απίστευτες προσπάθειες, και τους έφηβους και τη μεγάλη ομάδα μας. Αλλά πιο πολύ απ' όλα, ένα θερμότερο πρόβλημα. Πιο πολύ απ' όλους θέλω να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο που είναι μαζί μας περισσότερο από 8 χρόνια που έχουμε το Σύλλογο, που είναι μέντορας μας, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν δίνει απλά μαθήματα. Μας δίνει κάθε φορά την ψυχή της. Μας μεταδίδει όλες τις γνώσεις της. Όλα όσα ξέρει από τους μεγάλους που έχει στην οικογένειά της, τις παραδόσεις. Το μάθημά της δεν είναι απλά ένα μάθημα χορού που έρχεσαι, κάνεις 5 βήματα, περτάς ωραία και φεύγεις. Είναι ένα μάθημα στο οποίο σου μεταδίδει εμπειρίες, σου μιλάει, σου εξηγεί. Είμαι από τους ανθρώπους που πηγαίνω σε αυτό το μάθημα, παρόλο που έχω τις 5 το πρωί, γιατί δουλεύω, γυρνάω, ξαναφεύγω και κάνω στις 9 η ώρα, 8 η ώρα ξεκινώ μέχρι τις 9. Αλλά όση κούραση κι αν έχω, όσο να μην μπορώ να πάρω τα πόδια μου, όταν μπαίνω μέσα και ξεκινάει και λέει πάμε, σε γεμίζει ενέργεια. Λες, τα ξεχνάς όλα και ξεκινάς. Και λες, όντως, πάμε. Μπορείς να κάνεις και 2 ώρες και 3 ώρες. Περνάει ο χρόνος χωρίς να το καταλαβαίνεις. Πολυλογώ. Αξίζει πολύ περισσότερα λόγια, κυρία Σοφία Κυριλίδου Τσέσογλου. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Συλλόγου που είστε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όλα όσα ξέρουν τα παιδιά μας, εσείς παίρνετε όλα τα εύσημα, κανένας άλλος. Εσείς και μόνο εσείς. Σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ, γιατί πραγματικά πήρα πολύ μεγάλη αγάπη. Πολύ μεγάλη αγάπη από το διοικητικό, με αυτό που ξεκίνησα και με το υπάρχον. Αυτό είναι η δύναμή μου, γιατί αυτό που κάνω είναι και το κάνω πραγματικά την καρδιά μου. Προσπαθώ να βάλω και εγώ την αγάπη στα μωρά. Αλλά πιο πολύ σπράττω αγάπη από εσάς και αυτό με βοηθάει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για την καρδιά μου. Και τον πρόεδρο ιδιαίτερα, τον αγαπημένο του Γιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και τώρα που είπε η κυρία Σοφία, καλή συνέχεια. Φέτος θα κάνουμε τη διαφορά. Δεν θα ξεκινήσουμε.